Αν και οι αριθμοί λοιμόξεων είναι υψηλότεροι, τα στοιχεία νοσηλείας και εισαγωγών στις ΜΕΘ είναι χαμηλότερα από πέρσι, είπε μεταξύ άλλων σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες, αναφερόμενος στη μετάλλαξη Όμικρον. Πρόσθεσε πως τα εμβόλια φαίνεται να λειτουργούν και τόνισε ότι η χώρα πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση. Αν και η συχνότητα είναι ακόμα χαμηλότερη από ό,τι στις γειτονικές χώρες, δεν είναι καλό γιατί είναι μια σαφής και πραγματική προειδοποίηση και απειλή για την υγεία των συμπολιτών μας Ισπανών και ως εκ τούτου πρέπει να μας αναγκάσει να εντείνουμε τις ενέργειές μας. Ο ιός είναι ακόμα ανάμεσά μας και η καταπολέμησή του πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις αρχές. Αλλά θα προέτρεπα τους ανθρώπους να παραμείνουν ήρεμοι και σίγουροι. Έχουμε περάσει μαζί το πιο οδυνηρό μέρος αυτού και θα το περάσουμε προστατεύοντας την υγεία και τις ζωές των συμπολιτών μας. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι περιφερειακοί πρόεδροι της Ισπανίας θα παρευρεθούν σε διαδικτυακή έκτακτη συνάντηση το απόγευμα της Τετάρτης για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.